Θα ξεκινήσουμε όμως από αυτή την τραγική υπόθεση που έχουμε στην Γλυφάδα, η οποία μας έχει συγκλονίσει όλους, με ένα κορίτσι, μια μαθήτρια γυμνασίου, η οποία δέχθηκε έναν βάναυσο ξυλοδαρμό, βασανιστήρια πραγματικά, από συμμαθητές της, από συμμαθήτριές της. Συνελήφθησαν και οι γονείς και οι κοπέλες που φέρεται να ξεκίνησαν αυτό το περιστατικό, αυτό το ξυλοδαρμό. Ο Σπύρος Αλεξανδρής θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες που πραγματικά προκαλούν φρίκη. Καλή σας ημέρα. Βράδυ Σαββάτου, λοιπόν, στην οδό Λαζαράκη, σε ένα κεντρικότατο σημείο της Γλυφάδας, είχαμε τον ομαδικό ξυλοδαρμό μιας 14χρονης κοπέλας από 20 και πλέον συμμαθητές της. Η κοπέλα ήταν στο σημείο μαζί με φίλους της το βράδυ του Σαββάτου, όταν την πλησίασε αυτή η παρέα, αυτό το γκρουπ πάνω από 20 νταΐδων. Της άρχισε να την απειλεί και να την εξυβρίζει. Στη συνέχεια την απομάκρυναν από την παρέα της, την οδήγησαν σε ένα σκοτεινό σημείο. Και εκεί προχώρησαν στον ξυλοδαρμό της. Πραγματικά δεν είχαν στόχο μόνο να τραυματίσουν την κοπέλα, αλλά είχαν στόχο να την εξευτελίσουν. Καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, την χτύπησαν στο πίσω μέρος του κεφαλού. Η κοπέλα έπεσε ημιλιπόθυμη στο έδαφος και στη συνέχεια συνέχισαν να τη χτυπούν ενώ βρισκόταν κάτω. Στην πλειονότητά τους, τα παιδιά που έκαναν την επίθεση ήταν κορίτσια, προεξάρχοντος δύο κορίτσια που είχαν προηγούμενα με την κοπέλα, σύμφωνα με πληροφορίες από το γενικό περιβάλλον. Τη 14χρονη του θύματος προκύπτει ότι την ζήλευαν επειδή ήταν καλή μαθήτρια, απουσιολόγος όπως λένε και όμορφη. Ήταν κάτω λοιπόν η κοπέλα, την χτυπούσαν, την έφτυναν, πήγαν να τη βγάλουν τα ρούχα όπως και τη τα έβγαλαν, πήγαν να τη βάλουν φωτιά στα μαλλιά. Και όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, τα βιντεοσκοπούσαν, την έβγαζαν βίντεο. Να συμβαίνουν όλα αυτά. Να πούμε ότι η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο, προχώρησε. Μιλάμε, σε δύο συλλήψεις ανηλίκων. 14χρονα κορίτσια, συμμαθήτριές της. Ναι, μαθήτριες γυμνασίου. Από την ίδια τάξη, από ό,τι μαθαίνουμε, έχουν γίνει και οι συλλήψεις και των γονιών και των μαθητριών. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία δεν έχει προηγούμενο. Κορίτσια μεταξύ τους, εκτός από το ότι χτύπησαν το παιδί με τέτοιον τρόπο, μελανιές σε όλο το σώμα περιγράφουν. Έτσι, πήγαν να τις κάψουν τα μαλλιά, να την εξευτελίσουν τελείως. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε, γιατί άρρωστη συμπεριφορά μιλάμε εκεί στα νότια προάστια. Έλα, Σπύρο. Είναι από τα πιο άγρια περιστατικά. Τόσο οι μαθήτριες όσο και οι γονείς τους έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με προφορική εντολή, ναι, του εισαγγελέα. Εξετάζεται η όλη υπόθεση, θα εξεταστεί και το βιντεοληπτικό υλικό. Μαζί μας έχουμε και τον δήμαρχο της Γλυφάδας, τον κύριο Παπα-Νικολάου, για να μας κάνει το σχόλιο του για αυτή την υπόθεση. Κύριε Παπα-Νικολάου, είναι πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, έχει τέτοια έκταση? Είναι ένα πολύ λυπηρό περιστατικό. Όλοι μας είμαστε πολύ κοντά στα θέματα αυτά με την ελληνική αστυνομία, με τις κοινωνικές μας υπηρεσίες και άλλες φορές έχουμε συντονισμένα παρέμβει. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω, το καλοκαίρι υπήρχε ένα περιστατικό που διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ραντεβού για συμπλοκή. Παρενέβη πολύ αποτελεσματικά η αστυνομία και πρόλαβε τη συμπλοκή και όταν προσήκθησαν κάποια παιδιά και πήγαν οι οικογένειες εκεί στο τμήμα για να πάρουν τα παιδιά, κάποιοι γονείς εγκαλούσαν την αστυνομία ότι γιατί πήγαν τα παιδιά στο τμήμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι από όλους μας εξαρτάται να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο που απασχολεί την ελληνική κοινωνία οριζόντια. Εδώ στο συγκεκριμένο περιστατικό, Σάββατο βράδυ, όπως χιλιάδες παιδιά βρέθηκαν και τα παιδιά αυτά στη Γλυφάδα, από σχολείο διπλανού Δήμου είναι τα παιδιά αυτά. Ναι, δεν το λέω για να πω ότι δεν είναι από τη Γλυφάδα ή ότι είναι από κάπου αλλού, αλλά το σημαντικό είναι όλοι να ενσκύπτουμε στα θέματα αυτά. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι στο ρεπορτάζ που κάνατε. Από την ενημέρωση που έχω είναι ότι η μία κοπέλα που ήταν από τα κορίτσια που επιτέθηκαν στο άλλο κορίτσι, στο θύμα, έχει και προηγουμένως τιμωρηθεί και αποβληθεί από σχολεία για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Άρα πρέπει να δούμε πώς παρακολουθούμε συνολικά αυτά τα φαινόμενα και πώς όλοι, η εκπαιδευτική κοινότητα, οι αρχές, η οικογένεια, βρισκόμαστε κοντά σε αυτά τα περιστατικά και να τα αποτρέψουμε για τη συνέχεια. Κύριε Παπα-Νικολάου, αγαπητέ Δήμαρχε, τώρα από εδώ και πέρα εσείς έχετε μιλήσει με το σχολείο, φαντάζομαι. Σπύρο, αν μπορείς να μεταφέρεις εσύ την ερώτηση, σε παρακαλώ. Τι ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος σε συνεννόηση με το σχολείο των παιδιών, των κοριτσιών, γιατί όπως είπαμε είναι στο ίδιο τμήμα τα παιδιά αυτά.
Ρωτάει τώρα Κουτροκόη από το στούντιο τι ενέργειες έχει κάνει τώρα ο Δήμος σε συνεννόηση με το σχολείο των παιδιών, τα οποία είναι στο ίδιο τμήμα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Από την ενημέρωση που έχουμε και εμείς είναι συμμαθήτριες. Το σχολείο ανήκει στον διπλανό Δήμο Βούλας. Δεν είναι σχολείο της Γλυφάδας. Ναι. Τα παιδιά βρέθηκαν στη Γλυφάδα επειδή έκαναν μια έξοδο το Σάββατο βράδυ. Επαναλαμβάνω πως χιλιάδες παιδιά από όλη την Αττική καταφτάνουν εδώ στη Γλυφάδα. Και αυτό που κάνουμε ούτως ή άλλως, όχι μόνο για αυτό το περιστατικό, είναι να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και εμείς και σε εγρήγορση με τους διευθυντές των σχολείων, με την εκπαιδευτική κοινότητα, με τους συλλόγους γονέων και με την ελληνική αστυνομία. Έχουμε συνεχώς πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση. Περιπολίες γίνονται, αφού μαζεύονται τόσα παιδιά. Ναι, ασφαλώς. Γίνονται περιπολίες και με τη δημοτική αστυνομία και έχουμε πολύ στενή συνεργασία με την ασφάλεια. Σας το λέω υπεύθυνα, επανειλημμένως ενημερώνουμε, ανταλλάζουμε πληροφορίες και επανειλημμένως έχει και η ασφάλεια παρέμβει πολύ αποτελεσματικά. Σας είπα πριν ένα παράδειγμα. Ξέρετε, έχουμε να κάνουμε με ανήλικα, έχουμε να κάνουμε με πολύ ευαίσθητες καταστάσεις σε κάποιες περιπτώσεις και κάθε φορά προσπαθούμε με πολύ προσοχή να αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά.